Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Τρίτη, 24 Νοεμβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Να περάσουμε στην πρώτη είδηση της ημέρας που προέρχεται από την πολιτική ενότητα του δελτίου μας και τις πολύ σημαντικές εξελίξεις που σημειώνονται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς μετά την κρίσιμη απόψινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής της ομάδας. Πάμε να δούμε λοιπόν ακριβώς τι διεμήφθη στο ρεπορτάζ και αμέσως μετά επιστρέφουμε με κουβέντα και σχολιασμό με τον Γιάννη Νάκο. Θέλω για ακόμη μια φορά να ζητήσω μια μεγάλη προσωπική συγγνώμη από τα στελέχη, από τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας για την αναβολή της εκλογικής διαδικασίας της Κυριακής εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος. Σε αυτό το σημείο θέλω να δηλώσω ώστε να λαμβάνω το μερίδιο της πολιτικής ευθύνης που μου αναλογεί. Αυτό που προέχει είναι η ενότητα της παράταξής μας. Είναι η αποφόρτιση του κακού κλίματος και βεβαίως η γρήγορη ολοκλήρωση των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, θέλω να δηλώσω πως από εδώ και στο εξής κολλείομαι να προεδρεύω τη Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Σα ευχαριστώ πολύ. Στο δεύτερο μεγάλο θέμα τη ημέρα, κυρίε και κύριοι, που προέρχεται από τον χώρο τη Νέα Δημοκρατία, το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη, καθώ είχαμε την κρίσιμη απόψινή συνεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Ο Γιάννη Νάκο μα δίνει τι λεπτομέρειε. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Θεολόγη. Να δούμε λοιπόν τι νεότερα έχουμε από αυτή την κρίσιμη συνεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα. Ακριβώ λίγο μετά τι 6 ώρα το απόγευμα, ο γραμματέα τη Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ο Ανδρέας Παπαμίκος, με δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, κατέληξε λέγοντας πως από εδώ και εμπρός κολλείομαι να ασκώ τα καθήκοντα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Από ό,τι φαίνεται, δεν παραιτείται και από γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής. Επίσης, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, αμφισβητεί το διορισμό του κυρίου Πλακιωτάκη, λέγοντας ότι δεδομένου του γεγονότος ότι ο κύριος Μημαράκης ήταν προσωρινός πρόεδρος διοριστής από τον κύριο Σαμαρά, δεν έχει τη δυνατότητα να προκρίνει αυτός εκ νέου καινούριους αντιπρόεδρους, να διορίζει δηλαδή καινούριους αντιπρόεδρους. Αναμένουμε να δούμε τις επόμενες εξελίξεις από αυτό το ζήτημα, ενώ ως γνωστόν και με δελτίο τύπου της Νέα Δημοκρατία δίνει την πληροφορία ότι και επισήμως λοιπόν ο κύριος Μημαράκης έχει παραιτηθεί από τα καθήκοντα του Προέδρου του κόμματος. Μάλιστα, έχουμε βέβαια και ένα γαϊτανάκι δηλώσεων του κυρίου Κιλτίδη ότι ο κύριος Μημαράκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί μόλις υπέβαλε υποψηφιότητα, της κυρίας Μπακογιάννη. Ακριβώς, ναι, ότι για να έχει μέλλον Νέα Δημοκρατία πρέπει να κυλήσει ομαλά η εκλογή νέου αρχηγού. Αλλά και ένα μπαράζ επίσης δηλώσεων από το πρωί στα τηλεοπτικά παράθυρα και στις δημοσιογραφικές συνεντεύξεις, Γιάννη. Ακριβώς, κύριε Μπακογιάννη, επισήμανε τον κίνδυνο διάσπασης της Νέας Δημοκρατίας. Θεώρησε σωστό να τονίσει ότι θα πρέπει να κατεβούν οι τόνοι στη μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι μας μπορεί να έχουμε απογοητευτεί από το θέμα και πληγωθεί, αλλά χρέος μας είναι να κρατήσουμε το κόμμα ενωμένο. Η κατάσταση της χώρας μας δεν μας επιτρέπει να κάνουμε παιχνιδάκια. Είμαστε όλοι ταπεινωμένοι και πρέπει να κάνουμε το ταχύτερο δυνατόν έτσι ώστε να μεταβούμε στις εκλογές. Παράλληλα, έξαλλος φάνηκε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος με συνέντευξή του στο Κόντρα άφησε ανοιχτό τον ενδεχόμενο παραίτησή του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας επακριβώς ότι σιγά μην κάτσω να κρατήσω καρέκλα με το ζόρι. Εγώ έχω παραιτηθεί από υπουργός και βουλευτής εν μία νυχτή. Αν σας συγχαθώ, δίνω και τη βουλευτική μου καρέκλα και φεύγω. Σιγά μην χαλάσω τη ζαχαρένια μου και την οικογένειά μου. Όπως είπατε πολύ σωστά και ο κύριος Κιλτίδης αναφέρθηκε, ενώ και ο κύριος Βουλγαράκης με δηλώσεις του λέγοντας ότι πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες τόσο ο κύριος Σαμαράς και όσο και ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ενότητα του κόμματος, πρέπει να τη διασφαλίσουν. Άσκησε σκληρή κριτική στον κύριο Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι μετέδωσε την παράταξη σε κόμμα, καθώς επί δικιά του Προεδρίας δημιουργήθηκαν δύο καινούργια κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αλλά και η Χρυσή Αυγή. Ενώ παράλληλα, συμμαχία που φαίνεται να έχουμε μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Άδωνη, υπάρχει μια κοινή και του κυρίου Γεωργιάδη. Ναι. Κοινή εκτίμηση υπάρχει εκατέρωθεν και των δύο εκλογικών επιτελείων. Πολλοί αναφέρουν ότι αυτά τα οποία τους ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία τους χωρίζουν. Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Συνεχίζει να είναι. Να υπάρχει αυτή η άποψη ότι θα πρέπει να έχουμε τις εκλογές στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Μέχρι στιγμής υπάρχει αυτή η τάση, έτσι δεν είναι, ακριβώς. Γιάννη, ότι θα πρέπει να αλλάξει από εκεί και έπειτα και το πολιτικό επιχείρημα γενικότερα και στην πολιτική κουβέντα
Όποτε αυτή ξεδιπλωθεί, νομίζω υπήρξαν και προτάσεις επίσης και στον ενικό του Νίκου Χατζηνικολάου για παρουσία όλων των υποψηφίων αρχηγών στη συγκεκριμένη εκπομπή, τέλος πάντων στο Ακριβώς, συγκεκριμένο ναι. Ο βήμα. Ο κύριος Μημαράκης όμως το αρνήθηκε. Εξ αρχής συμφώνησε σε ένα διάλογο μόνο με τον κύριο Τζιτζικώστα. Σωστά. Και δευτερευόντως θεώρησε ότι δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε ένα αντίστοιχο τέτοιο τσίρκο, λέγοντας ότι δεν θα έκανε καλό στην εικόνα της παράταξης. Θέλησε, σύμφωνα με πληροφορίες, να αντιπαρατηθεί με τον κύριο Τζιτζικώστα, προκειμένου να το εξηγήσει, όπως αυτός τόνισε, τα διαδικαστικά της υποψηφιότητας του κύριου Τζιτζικώστα και για ποιους λόγους δεν μπορεί αυτή να εφαρμοστεί επί του πρακτέως. Ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, μετέπειτα παρέμβασή του τόσο στο ελληνικό χθες το βράδυ, κάλεσε σε ένα debate και για τους τέσσερις, θεωρώντας ότι εκπροσωπώντας και τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι αυτό θα ήταν άδικο και ότι θα υποστήριζε, ας πούμε, σε κάποιο βαθμό μία εκ των δύο υποψηφιότητων. Μένουμε λοιπόν στο ρεπορτάζ. Νομίζω ότι σημαντικές θα είναι και οι αυριανές εξελίξεις μετά την κρίσιμη απόψινη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Αν και επισήμως υπάρχει στο πρόγραμμα σαν συζήτηση επί του προϋπολογισμού, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι μέσα στην συνάντηση θα αποφασιστεί το ποια πορεία θα χαράξει μάλλον η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά τη στάση της σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και για το πώς θα εκφραστεί γενικότερα η Νέα Δημοκρατία σε μια πιθανή συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, σε μια πιθανή κυβερνητική σύμπλευση, την οποία από ό,τι βλέπουμε όλες τις πληροφορίες δείχνουν ότι επιζητάει ο κ. Τσίπρας, δεδομένου του γεγονότος ότι ανέβαλε και το ασφαλιστικό και το αγροτικό ζήτημα για τα μέσα του Δεκεμβρίου, θέλοντας ουσιαστικά να δώσει ένα πολιτικό χρόνο ορίμανση στη Νέα Δημοκρατία, έτσι ώστε να πιθανώς στο μέλλον να τους βρει αργούς στην προσπάθειά του. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για πάντα. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς βράδυ. Τώρα, στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τους δράστες της βομβιστικής επίθεσης στον ΣΕΜ, ενώ αναμένεται η ανάληψη ευθύνης που θα ρίξει φως σε ό,τι αφορά στην ταυτότητα της οργάνωσης που τοποθέτησε τη βόμβα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά συνομιλούμε με τον πρώτο δημοσιογράφο που βρέθηκε στον τόπο του συμβάντος, τον Γιάννη Νικήτα, τον διευθυντή δηλαδή του Defense News, για να μας δώσει και μία αποκλειστική πληροφορία. Η κυβέρνηση καταδικάζει τη βομβιστική επίθεση στα γραφεία του ΣΕΒ στο Σύνταγμα. Η απόλυτη καταδίκη τέτοιων ενεργειών, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, χωρίς επικίνδυνες ερμηνείες, αποτελεί την ενδεδειγμένη πολιτική στάση. We slept at the hotel Amalia, and at 3:34 there was a strong explosion. A building slightly shook, and we got up, picked up our equipment, and rushed down. The police have already closed the street virtually minutes after the explosion, and we saw the police in bomb suits. We saw forensics in one suit and white suits and police with dogs searching for other bombs. Καθόμουν στο γραφείο, ανέβηκαν δύο περιπολικά ανάποδα και βγήκα έξω να δω και με είδανε τα περιπολικά και μου φωνάξανε να κλείσω το μαγαζί και να σηκωθώ να φύγω και μετά με φέρανε εδώ στη Φιλελλήνων και μετά από κανένα τέταρτο έγινε η έκρηξη. Ήταν δυνατή? Ήταν δυνατή, να σπάσανε και τα τζάμια όλα, είχαν ζημιές. Αυτά. Εκείνη την ώρα είχαν προλάβει οι αστυνομικοί όταν έγινε να κλείσουν τους δρόμους? Ναι, τους είχαν κλείσει. Ναι, τους είχαν κλείσει όλους. Στις 3 η ώρα τους ειδοποίησαν ότι μέσα σε μισή ώρα πρέπει να σκάσει βόμβα. Να έχετε το νου σας. Εντάξει, 3,5 ώρα, 4:25 έσκασε. Έφυγε από το περίπτερο ο κύριος ή παρέμεινε εδώ? Όχι, εδώ ήταν. Είχε παραμείνει εδώ. Τι σας είπε, ήταν ισχυρή η έκρηξη? Ακούστηκε, ήταν αρκετά καλή. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να δώσουμε έμφαση στο θέμα το οποίο παρακολουθήσαμε προηγουμένως, δηλαδή στην ισχυρή έκρηξη βόμβας στα γραφεία του ΣΕΒ στο Σύνταγμα. Έχουμε κοντά μας τον διευθυντή της ιστοσελίδας Defense News, τον κύριο Γιάννη Νικήτα, να τον καλησπερίσουμε για ακόμη μια φορά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε, κύριε Νικήτα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, με το γεγονός δηλαδή ότι εσείς συνέπεσε να είστε από τους πρώτους δημοσιογράφους που για συγκεκριμένους λόγους που θα μας αναφέρετε ευθύς αμέσως, προσήλθατε στον τόπο του συμβάντος και είδατε εν τη εξελίξη του το συγκεκριμένο γεγονός. Πολύ σωστά. Χθες το βράδυ, απόψε μάλλον το βράδυ, έτυχε να βρίσκομαι με τα περιπολικά της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής σε όλη την ευρύτερη περιοχή του κέντρου, πραγματοποιώντας κάποιο σχετικό αφιέρωμα στο έργο και στην κοινωνική προσφορά
των πληρωμάτων και της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής. Στις 3 η ώρα τα ξημερώματα ένας άγνωστος έκανε διαδοχικά τηλεφωνήματα αρχικά στην εφημερίδα Το Βήμα και ακολούθως στην εφημερίδα των Συντακτών. Σωστά. Δόθηκε μία 40 λεπτή προθεσμία για τις αστυνομικές δυνάμεις ώστε να αποκλείσουν και να εκενώσουν την περιοχή. Το σημείο που έγινε η έκρηξη ήταν Ξενοφόντος 5, εκεί όπου βρίσκεται η Κυπριακή Πρεσβεία και τα γραφεία του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Mm-hmm. Πράγματι σε πολύ γρήγορο χρόνο, φανταστείτε ότι εκείνη τη στιγμή εγώ με το πλήρωμα του περιπολικού ήμασταν στην πλατεία θεάτρου, κάτω από την Ομόνια. Σε λιγότερο από 3-4 λεπτά είχαμε αφηχθεί στο σημείο. Οι αστυνομικοί λειτουργήσαν με αριστοτεχνικό τρόπο, κατάφεραν άμεσα και εκένωσαν την περιοχή. Υπήρχε ένας φύλακας σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων ακριβώς απέναντι από, από το σημείο της εκρήξεως. Οι αστυνομικοί άμεσα απομάκρυναν το άτομο. Η πληροφορία η οποία υπήρξε ήταν για ένα σακίδιο το οποίο περιέχει καλωδιώσεις, συνδεσμολογία δηλαδή εκρηκτικού μηχανισμού. Mm-hmm. Μετά την εκένωση της περιοχής και την παρέλευση του 40 λεπτού ακολούθησε μια ισχυρότατη έκρηξη από την οποία προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Μετά την έκρηξη στην περιοχή έφτασαν τόσο η σήμανση, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, mm-hmm. η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Αντιτρομοκρατική, καθώς και η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Ασφάλειας Αττικής. Αυτό το οποίο αξίζει να τονιστεί είναι ότι πιθανότατα πίσω από το συγκεκριμένο συμβάν βρίσκεται ο Νίκος Μαζιώτης. Γιατί το λέτε αυτό? Η πληροφορία αυτή προέρχεται mm-hmm. από το γεγονός πως το τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιήθηκε στις εφημερίδες Το Βήμα και στην εφημερίδα των Συντακτών είναι ακριβώς το ίδιο τηλέφωνο mm-hmm. που χρησιμοποιήθηκε πάλι στην εφημερίδα των Συντακτών, όταν ένα κλεμμένο γιοταχή μάρκας Nissan ανατινάχθηκε με 75 κιλά στην Οδό Αμερικής μπροστά από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 10 Απριλίου του 2014. Άρα οι έρευνες της αστυνομίας κινούνται όχι προς τον αναρχικό χώρο, mm-hmm. καθότι η επίθεση ήταν πιο αυξημένης έντασης και ισχύος, mm-hmm. δεν ήταν γκαζάκια, ήταν κάτι το οποίο απαιτούσε πιο εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά προς τον χώρο της εγχώριας τρομοκρατίας, αυτό που αποκαλούμε αντάρτικου πόλεων. Γενικότερα οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, καθώς και μετά το κείμενο του Ρωμανού περί Μαύρου Δεκέμβρη, mm-hmm. αναμένουμε και τις διαδηλώσεις της 6ης Δεκεμβρίου την επέτειο του Γρηγορόπουλου, συνεπώς τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας είναι αυξημένα. Είναι αυξημένα, λέτε. Μένω στο γεγονός αυτό της ταυτοποίησης του τηλεφώνου, όπου φαίνεται να οδηγεί τις αστυνομικές αρχές προς τον Μαζιώτη. Διαβάζοντας τον τύπο, έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει μαρτυρία εργαζομένου στην περιοχή, προφανώς του ανθρώπου, ο οποίος βρίσκονταν εκεί στο Βενζινάδικο, όπως εσείς προηγράφατε προηγουμένως. Έχουμε δηλαδή στοιχεία που πληροφορία που είναι το υλικό. Η οποία προέρχεται και από μαρτυρία του mm. ανθρώπου, αλλά και από του εργαζομένου, αλλά και από τις κάμερες. Από το σημείο εκεί υλικό, είναι η συμβολή Φιλελλήνων και mm. Ξενοφόντος. Υπάρχουν υποκαταστήματα τραπεζών και μεγάλες εταιρείες, δηλαδή η περιοχή είναι, επιτηρείται από κάμερες. Mm-hmm. Έχουν καταγραφεί κινήσεις των δραστών. Mm-hmm. Και μέχρι τώρα πληροφορίες, οι οποίες είναι διασταυρωμένες, αναφέρουν δύο άτομα τα οποία αφήχθησαν με μοτοσυκλέτα. Μάλιστα. Είναι ο γνωστός, ένας από τους συνήθεις τρόπους δράσης στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα ήθελα επίσης να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο σχετίζεται με το σημείο όπου σημειώθηκε η σκηνή έκρηξη βόμβας. Για τον συμβολισμό του χώρου μιλώ και μόνο. Γιατί στο ΣΕΒ υπήρξε κάτι στην προκήρυξη ή τέλος πάντων στο τηλεφώνημα το οποίο να περιγράφει την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου? Όχι, στο τηλεφώνημα απλά δίνεται ένα περιθώριο 40 λεπτών όπως είπατε, ώστε αρχικά να μπορέσουν οι αστυνομικές δυνάμεις να εκενώσουν και να αποκλείσουν την περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη της επίθεσης από κάποια mm-hmm. τρομοκρατική οργάνωση, αλλά πιθανότατα φημολογείται, όπως σας είπα, από την ταυτοποίηση του αριθμού mm-hmm. μεταξύ των δύο επιθέσεων που κάλεσαν οι ύποπτοι στην εφημερίδα, ότι μιλάμε για κάποια τρομοκρατική οργάνωση και πιθανόν να κρύβεται πίσω από αυτήν ο Νίκος Μαζιώτης. Mm-hmm. Κύριε Νικήτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
Πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πώς σχολιάζουν τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία οι πολίτες στη Δράμα. Η εταιρεία στην οποία επιρρύπτουν ευθύνες για το φιάσκο των ισοκομματικών εκλογών στη Νέα Δημοκρατία, στο παρελθόν είχε αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του Μεγάρου Μαξίμου, φυσικά επί Σαμαρά, ενώ πρόσφερε και τεχνικές υπηρεσίες στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή και συμβουλευτικές υπηρεσίες πάντα στο επιτελείο Σαμαρά. Κομματικό στέλεχο που εμπλέκεται στην υπόθεση αφήνει υπονοούμενα και λέει: «Δεν καταλαβαίνω πως είναι δυνατόν να μην μπορεί να λειτουργήσει ένα τόσο απλό λογισμικό για τη διεξαγωγή των εκλογών. Επίσης είναι αδιανόητο να εξαπατά τους πάντες μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, όταν είπε στην ΚΕΦ ότι δεν είναι σε θέση να διενεργήσει τις εκλογές». Μετά από συνάντηση του διευθυντή της εταιρείας με τον διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών της Νέας Δημοκρατίας, η εταιρεία επέστρεψε την προκαταβολή που είχε πάρει, ενώ υπήρχε και ρήτρα για την περίπτωση αποτυχίας του έργου. Η περίφημη αυτή εταιρεία που ανέλαβε τη διεξαγωγή των εκλογών μας είναι μια εταιρεία η οποία ελέγχθηκε και συνεργάστηκε με τεχνικούς συμβούλους και των τεσσάρων υποψηφίων. Ό,τι ακούγεται σήμερα, τουλάχιστον εμένα προσωπικά, με προβληματίζει. Όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν υποθεί νωρίτερα για να αποφύγουμε αυτό το φιάσκο. Τη μεγάλη συγγνώμη που πρέπει να ζητήσουμε στον απλό νεοδημοκράτη, ο οποίος κινητοποιήθηκε, ταλαιπωρήθηκε και ήρθε μέχρι τις κάλπες. Και το συγγνώμη αυτό πρέπει να το λέμε συνέχεια. Γιατί αυτός ο κόσμος, αυτοί οι άνθρωποι που είναι τόσο πληγωμένοι αυτήν την παράταξη, ακόμα και χθες σε μια κορυφαία στιγμή για την ανάδειξη του νέου Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, ήταν όλες και όλοι εκεί. Η Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή για την περιοχή μας, για τη Δράμα, κατέστρεψε το σύνολο των ψηφοδελτίων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά το χειρόγραφο σύστημα. Άρα δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα στη Δράμα. Οποιαδήποτε φήμη, οποιαδήποτε πληροφορία έχει σκοπό να δημιουργήσει μόνο εντυπώσεις. Από εκεί και πέρα, να πούμε το εξής. Ότι η Νέα Δημοκρατία απαιτείται να μείνει ενωμένη. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που σαρώνει τα πάντα, απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία άρον-άρον ψηφίζει το νέο αγροτικό και το νέο ασφαλιστικό, δεν μπορούμε να δείχνουμε αυτήν την εικόνα. Οι τέσσερις υποψήφοι οφείλουν να καταλάβουν ότι δεν χειρίζονται μόνο την προσωπική τους φιλοδοξία, αλλά την τύχη μιας παράταξης και ενδεχομένως και της ίδιας της χώρας. Να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να συμφωνήσουν επιτέλους στα βασικά, να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και να στηρίξουμε τον όποιον επόμενο πρόεδρο του κόμματος. Οτιδήποτε άλλο θα μας οδηγήσει σε διάσπαση. Και δεν πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί το χρωστάμε στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το χρωστάμε και σε αυτή τη χώρα. Από ό,τι ακούτε, ότι επόμενες εβδομάδες θα ξαναγίνουν οι εκλογές. Ψάχνουν δεύτερη εταιρεία για να μπορέσει να εγγυηθεί όλη η διαδικασία. Τι πιστεύετε, θα γίνει πριν τις εορτές? Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό είναι θέμα πολιτικής απόφασης αρχικά μεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων και στη συνέχεια οργανωτικής ετοιμότητας του κομματικού μηχανισμού. Πρέπει όμως σε όλο αυτό το διάστημα, 50 μέρες πέρασαν και έρχονται και άλλες μέρες μέχρι επιτέλους να εκλέξουμε πρόεδρο, να καταλάβουν όλοι τους ότι το σεβασμός στον απλό νεοδημοκράτη δεν μπορούμε να τον παραμελούμε. Δεν είναι δυνατόν να προσβάλλουμε την ιστορία μιας παράταξης, τον απλό κόσμο μιας παράταξης και απλά και μόνο να βλέπουμε πρόσωπα στα κανάλια που παίρνουν παχυλούς μισθούς να μας αναπτύσσουν θεωρίες. Ήρθε η ώρα να σεβαστούν τον απλό νεοδημοκράτη. Τον άνθρωπο που ταλαιπωρείται χρόνια και στηρίζει αυτήν την παράταξη, τον άνθρωπο που ταλαιπωρήσαμε χθες. Σας βρίσκω σύμφωνα με έκτακτο συνέδριο τον Ιανουάριο, κύριε Κόντα, άσχετα αν θα κλείσει η πρόθεση τώρα και μετά. Το συνέδριο έχει προγραμματιστεί της Νέας Δημοκρατίας για τον ερχόμενο Μάιο. Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε να μην πάρω θέση υπέρ της εξαγωγής ή όχι συνεδρίου, γιατί κάποιοι κακόβουλοι θα θελήσουν να το μεταφράσουν ως στήριξη στη μία ή στην άλλη πλευρά. Σε αυτή τη φάση αυτό το οποίο πρέπει να μας ενδιαφέρει και επιμένω σε αυτό είναι ο σεβασμός στον απλό νεοδημοκράτη και η άρτια ολοκλήρωση της διαδικασίας. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται ψυχραιμία. Ψυχραιμία και νυφαλαιότητα. Το ότι κάτι πήγε στραβά, νομίζω ότι δεν ήταν επιθυμία κάποιων συγκεκριμένων κύκλων. Απλά ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γαϊδάς. Πιστεύω ότι ακριβώς πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία, χαμηλά η τόνη και θα πρέπει να συντεταγμένα ο χώρος να κρίνει ποια ημερομηνία θα πρέπει να κάνουμε τις εκλογές και μετά να γίνει συνέδριο, να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα, το να ψάχνουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές κάποιους να κρεμάσουμε στα μανταλάκια, νομίζω ότι είναι λάθος και δεν πρέπει να μπαίνουμε σε εκείνη τη λογική. Έγινε ένα κακό, μην φέρουμε από πίσω άλλα κακά. Περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες που αφορούν στην ολοκλήρωση της 23ης έκθεσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ολοκληρώθηκε, όπως είναι ήδη γνωστό και μεταδώσαμε και χθες μέσα από τα ρεπορτάζ μας, την Κυριακή. Κοντά μας έχουμε την
πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, την κυρία Κατερίνα Ιωαννίδου, να τη δούμε, να την καλησπέρισουμε ακόμη μια φορά. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε, κυρία Ιωαννίδου. Καλησπέρα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι με, με τον καλύτερο ή δυνατό σχολιασμό, τον απόϊχο αυτής της πολύ ωραίας έκθεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από μία παύση ενός έτους και σύμφωνα με το ρεπορτάζ άφησε την καλύτερη των εντυπώσεων. Νομίζω ότι ολοκληρώνοντας αυτήν την έκθεση, η οποία πολύ συζητήθηκε για το αν θα γίνει, αν δεν θα γίνει τελικά, έχοντας στα χέρια μου και τα επίσημα αποτελέσματα που μιλούν για 11.700 επισκέπτες, με έναν βαθμό ικανοποίησης τόσο των επισκεπτών, αλλά όσο και των εκθετών ιδιαίτερα μεγάλο, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ήταν σε γενικές γραμμές μια έκθεση πετυχημένη, που μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί για το καλό της περιοχής μας. Φέτος, σαν επανεκκίνηση, χωρίς να θέλω να δικώ και τις προηγούμενες εκθέσεις, έτσι, οι οποίες ήταν αξιόλογες, επανατοποθετώντας λοιπόν αυτό το προϊόν σε μια νέα βάση ως ένα πολυγεγονός, ως μια μεγάλη γιορτή, όπου γύρω από αυτό το οικονομικό γεγονός θα περιστρέφονται και άλλες δράσεις, καλώντας συλλόγους, καλώντας γενικότερα όλες τις συλλογικότητες του τόπου, μπορούμε να μιλάμε για την νέα αρχή, η οποία θα θέλουμε να αποτελέσει ένα οικονομικό γεγονός, το οποίο θα αναδεικνύει τα τοπικά προϊόντα της περιοχής μας, τους ανθρώπους, τον πολιτισμό, την τέχνη, και φιλοδοξούμε ότι την επόμενη χρονιά η διοργάνωση θα είναι ακόμα καλύτερα και θα μιλάμε για μεγαλύτερα νούμερα επισκεψιμότητας και επισκέπτες από περισσότερες περιοχές και της χώρας μας, αλλά και από τα Βαλκάνια γενικότερα. Εδώ ακριβώς θα ήθελα να εστιάσω τώρα την προσοχή μας στην κουβέντα, στη συζήτηση, καθώς μας είχατε πει ότι θα παρίστατο και εκθέτες από την Τουρκία, νομίζω και από την Βουλγαρία, οι οποίοι όμως αυτή τη φορά δεν θα εξέφεραν τα προϊόντα τους, αλλά θα παρακολουθήσουν τη ροή της έκθεσης, έχοντας την όσμωση, την συγκεκριμένη εμπειρία για την επόμενη χρονιά. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, το ερώτημα που τίθεται είναι ποια ήταν η συνομιλία ή τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης που είχαν εδώ στην Κομωτινή και πώς βλέπει ήταν την έκθεση για την παρουσίασή τους και των προϊόντων τους κατά το επόμενο έτος. Από Τουρκία είχαμε μια μεγάλη συμμετοχή, δεν ξέρω πώς να το πω, η μετάφραση στα ελληνικά είναι μια μεγάλη ομοσπονδία που είναι επίσημος κρατικός φορέας και έχει υπό την αιγίδα του 5 επιμελητήρια. Η εντύπωση που τους άφησε ήταν απόλυτα θετική, όπως και η εντύπωση που άφησαν σε εμάς ήταν πάρα πολύ θετική, για τον τρόπο που μας αντιμετώπισαν, για το πόσο καλά οργανωμένο είχαν το περίπτερό τους και πώς είχαν ετοιμάσει ακόμα και έντυπα στα ελληνικά. Mm-hmm. Μας έκανε να δούμε πώς οι γείτονές μας είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένοι και σε κρατικό επίπεδο και πόσο έτοιμοι είναι να προωθήσουν και τα δικά τους προϊόντα. Ήρθαν εκτός από την Τουρκία, ήρθαν και άλλες αποστολές από επιμελητήρια, οι οποίοι θεωρώ ότι μείνανε αρκετά ευχαριστημένοι με την εικόνα της έκθεσης και από όσο συζήτησα μαζί τους, εφόσον έχουν αρκετό καιρό προετοιμασίας, γιατί αυτή τη φορά έγινε πολύ γρήγορη έκθεση, θέλουν και επιθυμούν να συμμετέχουν. Δυστυχώς με την Βουλγαρία δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε επαφές και επικοινωνία και δεν καταφέραμε να έχουμε εκθέτες από τη Βουλγαρία. Το περίεργο ήταν ότι είχαμε επισκέπτες. Χωρίς να διαφημίσουμε καθόλου το προϊόν, είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες από Βουλγαρία, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ακόμη πιο έντονη τη δράση μας, να έχουμε μεγάλες εταιρείες, ελληνικές εταιρείες στον εκθεσιακό μας χώρο και να προσελκύσουμε Βούλγαρους επισκέπτες. Γιατί, ας μην γελιόμαστε, το ζητούμενο για μας είναι εμείς να εξάγουμε και όχι να εισάγουμε. Το γεγονός ότι οι Βούλγαροι πραγματικά επισκέφτηκαν και την έκθεση πιστοποιεί και τις πολύ καλές βάσεις που έχουν τεθεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα αναφορικά με την Κομωτινή, αποτελεί για εκείνους ένα σημείο αναφοράς ή έναν τόπο προορισμού ούτως ή άλλως για πάρα πολλούς λόγους, είτε αφορούν στην εβδομαδιαία τους απόδραση, είτε ακόμη και τον τόπο προορισμού για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Έχετε δίκιο, συμφωνώ συντάσσιμα με την άποψή σας ότι αυτό θα πρέπει σύν το χρόνο να το κεφαλαιοποιήσουμε. Δεν ξέρω, άργιο το επόμενο ερώτημά μου είναι αν επίσης είχατε κάποιο φυλάδιο στο site του Δήμου αντίστοιχα ή της έκθεσης, υπήρξε και η πρόσκληση
μεταφρασμένη στην βουλγάρικη γλώσσα, ούτως ώστε να τους καθιστάται και εκείνους κοινωνούς ή αποστέλλεται προσκλήσεις σε κάποιους δήμους. Αν όλα αυτά δηλαδή έγιναν ως ένα κομβικό στοιχείο επικοινωνίας, πραγματοποιήθηκαν. Νομίζω ότι στο επικοινωνιακό κομμάτι είχαμε υστέρηση. Από το αποτέλεσμα το βλέπω. Κάποια επικοινωνιακά σημεία πήγαν πολύ καλά, όπως αυτή η διαφήμιση που κάναμε μέσω των αστικών κτέλ, με το σποτ μέσα στη τηλεόραση των κτέλ. Αλλά ο χρόνος ήταν πάρα πολύ σύντομος και μέσα σε 5 μέρες νομίζω ότι το μήνυμα ότι πρέπει να έρθουμε όλοι στην έκθεση δεν κατάφερε να επικοινωνηθεί αρκετά. Πριν που λέγατε για τους Βούλγαρους γειτονές μας, σαν σήμερα, σαν χθες μάλλον θυμάμαι που ήμασταν εδώ με τον κύριο Αγγελίδη και εσάς και κάναμε μια κουβέντα. Θυμάμαι πριν ανοίξει ο κάθετος άξονας και πώς κάποιοι κινδυνολογούσαν και λέγανε ότι θα έρθουν εδώ οι Βούλγαροι ή θα φεύγουμε όλοι και θα ψωνίσουμε. Και τελικώς βλέπουμε ότι μόνο θετικό αποτέλεσμα έχει η περιοχή όπως είχαμε προβλέψει τότε. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κεφαλοποιήσουμε και μέσω της έκθεσης αλλά μέσω και άλλων δράσεων και όλοι μαζί να μάθουμε επιτέλους να προσθέτουμε και όχι να αφαιρούμε. Δηλαδή να προσθέτουμε πράγματα που συμβαίνουν στο χώρο μας, στην περιφέρειά μας. Οι ίδιοι εκθέτες τώρα, ποια ήταν εκείνα τα στοιχεία τα οποία σας έβωσαν, ποια ήταν η γενικότερη εικόνα, υπήρξε θετική σωστή, ανταπόκριση που περίμεναν στην πρόφεση των προϊόντων τους. Έμειναν όλοι πολύ ευχαριστημένοι, γιατί είχα την ευκαιρία, ήμουν και τις 3 μέρες σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης, δεν έφυγα καθόλου. Από την επισκεψιμότητα έμειναν ευχαριστημένοι, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με πελάτες. Κάποιοι μάλιστα βρήκαν προμηθευτές σε καλές τιμές που ψάχνανε. Έγινε μια πολύ καλή δικτύωση σαν πρώτη, γιατί πολλοί συμμετείχαν για πρώτη φορά στην έκθεση. Και στην ερώτηση αν θα συμμετέχετε ξανά στην έκθεση Ανατολική Μακεδονία Θράκη, η απάντηση ήταν θετική. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι για τη συνέχεια. Και θα ήθελα λιγάκι να μιλήσουμε και μέσα από την γλώσσα των αριθμών, να προσπαθήσουμε δηλαδή να αντιληφθούμε ίσως στοιχεία που αφορούν στην επισκεψιμότητα στους εκθέτες. Είστε πρόχειροι να μας δώσετε ίσως κάποια νούμερα, κάποιους αριθμούς. Κοιτάξτε, οι επισκέπτες ήταν 11.700. Αν σκεφτείτε ότι εδώ περίπου στην περιφέρειά μας μιλάμε για 200.000 πληθυσμό, νομίζω ότι το νούμερο είναι καλό για μια. Είναι καλό για τον χρόνο που είχαμε. Και με τους ανθρώπους της ΔΕΘ που μιλήσαμε, εμείς θεωρούμε ότι του χρόνου ο στόχος μας είναι 25.000 επισκέπτες. Μέσα από μια καλύτερη προετοιμασία και μέσα από διάφορες παράλληλες δράσεις που ετοιμάζουμε. Οι παράλληλες δράσεις πήγαν πολύ καλά πάντως. Κυρία Ιωαννίδου, το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι να ξεκουραστούμε λιγάκι. Και να σχεδιάσουμε με ψυχραιμία, να αποτιμήσουμε το αποτέλεσμα ψυχρά και με αριθμούς, όχι έτσι με υπέρμετρη αισιοδοξία, να χαρούμε για αυτό που πετύχαμε, γιατί πετύχαμε κάτι, αλλά να σκεφτούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Και να θεωρήσουμε πλέον δεδομένο ότι η άνοιξη στην επιχειρηματικότητα έρχεται στην καρδιά του χειμώνα. Φθινόπωρο χειμώνα, εκεί θα το προσδιορίσουμε. Άρα δηλαδή αυτό θα είναι περίπου ο χρόνος της έκθεσης, σωστά. Εκεί τον υπολογίζουμε Οκτώβριο με Νοέμβριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Εύχομαι κάθε επιτυχία να είστε καλά. Περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποια νέα προγράμματα περιλαμβάνει το ΕΣΠΑ. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Λευτέρη Τσαχμακίδη, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός και τεχνικός σύμβουλος των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Να το δούμε και να τον καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε κύριε Τσαχμακίδη για ακόμη μια φορά. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε ακριβώς με το θέμα μας, δηλαδή τι περιλαμβάνει το ΕΣΠΑ, ποια προγράμματα ακριβώς και ποια είναι τα τρέχοντα τα οποία προφανώς ενδιαφέρουν τους ανέργους. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόγραμμα που τρέχει για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Που αφορά το παλιό ΕΣΠΑ, αυτό που τελειώνει δηλαδή την περίοδο 7 έως 13, και υπάρχουν και 4 προγράμματα πάλι από το ΕΣΠΑ, αλλά του καινούριου, της περίοδου 14 έως 20. Το πρώτο, που αφορά την παλιά περίοδο, έχει βγει η προκήρυξή του και τρέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα άλλα 4 έχει γίνει απλά μια προδημοσίευση και ακόμα δεν έχει βγει η πρόσκλησή τους. Θα βγει όμως μέχρι το τέλος χρονιάς σίγουρα. Μάλιστα. Αν θα θέλαμε να δούμε λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες για το τρέχον πρόγραμμα, ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία περιέχει, ποιους τελικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ωφελεί και με ποιες προϋποθέσεις που κάποιος μπορεί να ενταχθεί.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα αυτό που τρέχει αυτή τη στιγμή. Συγκεκριμένα τρέχει από την Δευτέρα από χθες. Το μόνο κακό είναι ότι θα τρέχει για πολύ λίγο χρονικό διάστημα, επειδή κλείνει το πρόγραμμα, μόνο για 2 εβδομάδες θα τρέχει. Για 2 εβδομάδες. Για 2 εβδομάδες. Mm. Και πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να, να το μάθει, εκτός από την δική μας καλύτερη προαίρεση. Όλα τα προγράμματα που αφορούν το ΕΣΠΑ βγαίνουν στο site του ΕΣΠΑ, το ESPA.gr. Οπότε εκεί μπορεί κάποιος να δει και αναλυτικά την προκήρυξη και ό,τι άλλη λεπτομέρεια μπορεί να δει. Τώρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αυτό που τρέχει λοιπόν από χθες Δευτέρα και για 2 εβδομάδες, είναι πολύ ενδιαφέρον. Αφορά ανθρώπους, ιδιώτες, οι οποίοι έκαναν μια επιχείρηση μέσα στην κρίση, τόλμησαν και έκαναν αυτό το βήμα μέσα στην κρίση, για την περίοδο από 1 πρώτου του 2014 έως 31 8 του 2015, σε αυτό το 20μήνο δηλαδή, όποιος άνοιξε μια επιχείρηση. Υπάρχει όμως μια προϋπόθεση. Η πρώτη ήταν να έχει ανοίξει την επιχείρησή του μέσα σε αυτό το 20μήνο. Η δεύτερη προϋπόθεση, η οποία είναι απαρέκκλητη, πρέπει να τηρείται, είναι το 6μήνο πριν ανοίξει την επιχείρησή του, να ήταν εγγεγραμμένος άνεργος στον ΑΕΔ. Αυτές είναι οι 2 βασικές προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν κάποιος πληρεί αυτές τις 2 βασικές προϋποθέσεις, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Το κριτήριο, το μοναδικό από εκεί και έπειτα, είναι ο χρόνος υποβολής. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα μέσα σε αυτό το διάστημα των 2 εβδομάδων κάποιος κάνει την αίτησή του, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες θα έχει. Διότι η αξιολόγηση θα είναι άμεση μέχρι η εξαντλήσωση του προϋπολογισμού. Να το πω έτσι απλά, όποιος προλάβει. Έτσι. Λοιπόν, το πρόγραμμα συνολικά χρηματοδοτείται με 17,5 εκατομμύρια ευρώ και θα έχει 2.000 ωφελουμένους και το ποσό που θα δίνει στον καθένα θα είναι 10.000 ευρώ εφάπαξ. Είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια μέσα σε μια περίοδο κρίσης για κάποιες επιχειρήσεις νέες που έχουν ξεκινήσει πριν από λίγο χρονικό διάστημα να στηθούν στα πόδια τους. Τώρα, αν θα θέλαμε να δούμε επίσης και ίσως περισσότερες λεπτομέρειες για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά συμμετέχουν, αξιοποιούν το εργαλείο του ΕΣΠΑ, τι θα λέγατε από την εμπειρία σας? Κοιτάξτε, γενικά αυτή την περίοδο, επειδή ξεκινάει και το γενναίο και το νέο ΕΣΠΑ, της περίοδου 2014-2020, θα βγουν πολλά προγράμματα για ιδιώτες και για επιχειρήσεις. Mm-hmm. Καλό είναι κάποιος ο οποίος σκέφτεται να κάνει μια επενδυτική κίνηση, είτε μικρής είτε μεγάλης κλίμακας, να ψάξει τα προγράμματα. Σίγουρα θα βγουν τόσα πολλά που κάπου θα μπορεί να σκαλώσει, διότι υπάρχουν προγράμματα που δίνουν χρηματοδότηση, θα το πούμε λίγο πιο μετά για τα προγράμματα, τα 4 που έχουν βγει σε προδημοσίευση, με επιχορήγηση μέχρι και 100%, mm-hmm. δηλαδή στην ουσία σου τα κάνουν όλα. Έτσι, είναι πραγματικά καλές οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στο επόμενο διάστημα. Θα πρέπει όμως, ξέρουμε ότι συνήθως οι φάκελοι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά, να έχουν μια πολύ καλή τεκμηρίωση. Αυτό υπ' είναι... αυτή την έννοια θα πρέπει να έχουν και τους πολύ καλούς συμβούλους δίπλα τους. Καλά, ναι, εντάξει, αυτό αν είναι μπορώ να τον δείξω σωστά. Αυτό... γιατί μπορεί να απορριφθεί για λόγους πολύ συγκεκριμένους μια πρόταση. Βέβαια, και είναι πολλές οι περιπτώσεις που κατατίθηκαν φάκελοι και λόγω ελλείψεων, ας πούμε, μετά κόπηκαν ή μέσα από το σημειώθηκε ο προϋπολογισμός τους. Από πού γίνεται η επιλογή, κύριε Τσακμακίδη? Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Ποιοι είναι εκείνοι που επιλέγουν και εγκρίνουν ή απορρίπτουν? Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που αναπτύξαμε και θα πούμε και κάποια άλλα στοιχεία παραπέρα, ο φάκελος κατατίθεται ηλεκτρονικά. Είναι μόνο ηλεκτρονική ένταση, δεν μπορεί κάποιος να πάει σε γραφή να την παραδώσει. Και το πρόγραμμα θα το χειριστεί ο ΑΕΔ. Τώρα, σε άλλα προγράμματα είναι άλλοι φορείς που θα τα χειριστούν. Θα καθοριστεί ο φορέας όταν θα βγει και η πρόσκληση. Ανάλογα στο πρόγραμμα, είναι και διαφορετικός ο φορέας που τα χειρίζεται. Mm-hmm. Και αλλάζουν τα χαρακτηριστικά. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε σε κάθε πρόγραμμα. Για εκπροσώπους ή εργαζόμενους σε συγκεκριμένα υπουργεία, παραδείγματι. Ας πούμε, κάποια προγράμματα εδώ τα είχε διαχειριστεί ο Δεσμός, ναι, σε επίπεδο περιφέρειας, έτσι. Κάποια άλλα τα διαχειρίζεται ο ΑΕΔ. Υπάρχουν και προγράμματα, ας πούμε, το Leader που το χειρίζεται η Αναπτυξιακή Ροδόπης. Κάθε πρόγραμμα έχει και διαφορετικό συνήθως φορέα που το διαχειρίζεται. Αλλά η διαδικασία, το πλαίσιο, δεν είναι πολύ διαφορετική από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Όλα δηλαδή απαιτούν να συμπληρώσει ένα σωστό φάκελο, να τον υποβάλει σωστά εμπρόθεσμα, να τηρήσει όλες τις προϋποθέσεις. Μετά αυτοί σε αξιολογούν και αν και εφόσον ενταχθείς, προχωράει η διαδικασία και παίρνεις τα χρήματα που δικαιούσε ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο είσαι.
Και πάμε τώρα να δούμε και τι περιλαμβάνει το συγγνώμη, νέο... Συγγνώμη, σας διακόψω, αν μου επιτρέπετε, πριν περάσουμε στο νέο ΕΣΠΑ, να πούμε κάτι πολύ βασικό για το πρόγραμμα που είπαμε στην αρχή, των νέων ελεύθερων επαγγελματιών, που δίνει, όπως είπαμε, εφάπαξ 10.000 ευρώ επιδότηση. Να πούμε, είναι πολύ σημαντικό, ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες. Δηλαδή, σε κάποια περίπτωση που κάποιος μπει σε αυτό το πρόγραμμα, τι θα του επιχορηγήσουν. Λοιπόν, του επιχορηγούν από τα ενίκια της επιχείρησής του, της ατομικής, έτσι, μέχρι και τις ασφαλιστικές του εισφορές. Εννοείται λογαριασμούς ΔΕΚΟ, έτσι, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΙΑΚ, γραφική ύλη, εξοπλισμό γραφείου. Με άλλα λόγια, του χρηματοδοτούν τα πάντα. Έτσι, είναι πολύ βασικό αυτό. Οπότε εύκολα κάποιος μπορεί να συμπληρώσει τον προϋπολογισμό των 10.000 ευρώ και να το απορροφήσει όλο το ποσό. Mm-hmm. Είναι πολύ βασικό αυτό. Το μόνο που πρέπει να προσέξει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ότι πρώτον η διάρκεια του είναι 2 εβδομάδες, ήδη πέρασαν οι 2 μέρες. Και δεύτερον, ότι πρέπει να προλάβει. Για την υποβολή, εννοείται. Για την υποβολή, διότι το κριτήριο, εφόσον πληρήσει βασικές προϋποθέσεις, είναι μετά το πότε υπέβαλε την πρότασή σου. Μπορεί δηλαδή η δική μου η πρόταση να μην είναι τόσο καλή, αλλά να την έχω υποβάλει πιο γρήγορα από τη δική σας και να ενταχθώ εγώ και εσείς στο τέλος να έχουν τελειώσει τα χρήματα και να μην ενταχθείτε. Πολύ έτσι. Σημαντική διευκρίνηση. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ότι υπάρχει αυτή η χρονική σειρά. Είναι ο χρόνος υποβολής, αυτό είναι το κριτήριο. Σειρά προτεραιότητας. Τώρα πάμε να δούμε εντάχει και το νέο ΕΣΠΑ, το τι περιλαμβάνει, ποιες επιχειρήσεις ενδεχομένως και με τι χρηματοδότηση. Λοιπόν, έχει γίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε προδημοσίευση 4 προγραμμάτων. Που σύμφωνα με τις πληροφορίες θα βγουν σαν προκήρυξη κανονικά μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτά τα 4 προγράμματα αφορούν το νέο ΕΣΠΑ, την περίοδο 14 έως 20. Λοιπόν, το πρώτο αφορά υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, όπου τους δίνει μια χρηματοδότηση έως 40% του προϋπολογισμού που θα κατεβάσουν. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου τους δίνει ποσοστό χρηματοδότησης 100%, είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και εκεί σίγουρα θα ενδιαφερθεί πολλοί κόσμος να ενταχθεί. Ένα τρίτο πρόγραμμα είναι η ανάπτυξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας, πάλι με ποσοστό επιδότησης 100%, όπως και το προηγούμενο, έτσι. Και είναι, μισό λεπτό, και η αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων πάλι επιχειρήσεων, με επιδότηση 40%. Είναι αυτά τα 4 προγράμματα, τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι το τέλος της χρονιάς θα ανοίξουν και στην ουσία καλύπτουν ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της αγοράς, να το πούμε έτσι. Μάλιστα. Θα το πούμε, θα έχουμε ίσως την ευκαιρία σε μια επόμενη συνάντησή μας να τα αναπτύξουμε, γιατί αυτή τη στιγμή έχει γίνει μόνο η προδημοσίευσή τους. Καλά κάναμε και τα αναφέραμε σαν τίτλους για να ξέρει ο κόσμος πάνω κάτω τους τομείς στους οποίους θα υπάρξει χρηματοδότηση, αλλά η ανάπτυξη πλήρης καλό είναι να γίνει όταν θα γίνει η δημοσίευση αυτών των προγραμμάτων, για να τα αναπτύξουμε με λεπτομέρεια, όπως αυτό που αναπτύξαμε σήμερα που αφορούσε τους ανέργους που άνοιξαν μια επιχείρηση δική τους. Μάλιστα. Κύριε Τσακμακίβη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Και εμείς θα έχουμε δυνατότητα, όπως ακριβώς και προηγουμένως τονίσατε, να τα πούμε κατά τις επόμενες ημέρες, όταν πλέον και τα νέα προγράμματα, για τα νέα προγράμματα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες από την δημοσίευσή τους πια. Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου πέρασε ο κανονισμός λειτουργίας του ΧΙΤΑ, όπου ολοκληρώνεται το έργο της επέκτασης του ΧΙΤΑ Κομωτινής στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Ενώ ο υφιστάμενος συνεχίζει να εξυπηρετεί όλο τον ομό Ροδόπης και τη Σαμοθράκη, αν και έχει εξαντλήσει εδώ και πολύ καιρό τα όρια λειτουργίας του. Ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες το έργο της επέκτασης του ΧΙΤΑ Κομωτινής του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, με τον υφιστάμενο να συνεχίζει να εξυπηρετεί όλο τον ομό Ροδόπης και τη Σαμοθράκη, ενώ έχει εξαντλήσει εδώ και πολύ καιρό τα όρια λειτουργίας του. Σήμερα πέρασε ο κανονισμός λειτουργίας του ΧΙΤΑ. Είναι γνωστό σε αρκετούς και συνέχεια γίνεται και σε περισσότερους ότι ολοκληρώνεται το έργο της επέκτασης του ΧΙΤΑ της Κομωτινής, του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Ο υφιστάμενος έχει εξαντλήσει εδώ και πολύ καιρό τα όρια λειτουργίας του. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να εξυπηρετεί όλο τον ομό Ροδόπης και τη Σαμοθράκη, έχοντας συμβάλει στο κλείσιμο 15 με 17 ανεξέλεγκτων χωματερών σε όλο τον ομό Ροδόπης και στη Σαμοθράκη, με ό,τι σημαίνει αυτό για το περιβαλλοντικό κέρδος από αυτή την υπόθεση. Η επέκταση είναι ενταγμένη στα πλαίσια του περιφερειακού σχεδιασμού
και είναι υποχρεωμένη να δεχτεί μεταβατικά μέχρι να ολοκληρωθεί η μονάδα της Αλεξανδρούπολης, την οποία θα πηγαίνουμε και εμείς στα σκουπίδια μας μετά, ως νομός Ροδόπης και ως Δήμος Κομωτινής. Μεταβατικά λοιπόν θα δεχτούμε εμείς τα σκουπίδια, τα απορρίμματα του Εύρου, τα οποία όμως θα περνάνε από μια προεπεξεργασία, έτσι ώστε να έρχονται εδώ οι μικρότερες δυνατές ποσότητες. Το έργο ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες με βάση και τα χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν και θα λειτουργήσει στις αρχές του 2016. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την δεξαμενή του βιολογικού στο καινούργιο έργο, η οποία παρόλες τις μελέτες που είχαν γίνει τότε το 2007-2008 από ό,τι θυμάμαι, εμφανίζει φαινόμενα άνωσης από τα ύδατα τα οποία έρχονται κυρίως όταν βρέχει. Υπάρχει από κάτω, τώρα είναι τεχνικά θέματα αυτά, αλλά υπάρχει ένα αργυλικό στρώμα μεγάλο από κάτω, το οποίο δεν επιτρέπει την εκτόνωση του νερού αυτού, με αποτέλεσμα να σηκώνει τη δεξαμενή. Έχουμε φέρει και έχει αναλάβει ένα ειδικό γραφείο από τη Θεσσαλονίκη γεωτεχνικό να εξετάσει τους λόγους και να προτείνει τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Είμαστε παράλληλα σε συνεργασία με την ΔΙΑΜΑΘ, προκειμένου να λειτουργήσει οχητά γρήγορα το κύτταρο του καινούριου και τα καινούργια κύτταρα στην ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ένας φορητός μηχανισμός επεξεργασίας των λιμάτων, βιολογικής επεξεργασίας των λιμάτων. Και η προσπάθειά μας είναι και να ολοκληρωθεί το έργο ώστε να μην έχουμε αστοχίες οικονομικές για το Δήμο και να λειτουργήσει έγκαιρα, δίνοντας λύση ευρύτερη στην περιοχή μας τους πρώτους μήνες του 2016. Η μελέτη δεν το έχει προβλέψει και τώρα εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά έστω από την όποια επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία έχω, κρίνω ότι θα ήταν δύσκολο να προβλεφθεί τότε που έγινε η μελέτη. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούσε να προβλεφθεί τώρα κατά τη φάση της κατασκευής. Κάνουμε τις ενέργειες εκείνες ώστε να μην τον επιβαρύνει. Υπάρχει βέβαια ένας κίνδυνος να επιβαρύνει το Δήμο, διότι σημαίνει το εξής: αυτό χρηματοδοτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ανάδοχος, από τη στιγμή που το κατασκεύασε και δεν είναι δική του ευθύνη αυτό το οποίο εμφανίζει, δεν έχει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων. Από την άλλη μεριά, αν τελικά δεν βρούμε με βάση το γεωτεχνικό γραφείο αυτό και τις λύσεις που μας προτείνουν οι επιστήμονες τρόπο αξιοποίησης του χιτά αυτού, του βιολογικού της δεξαμενής αυτής, θα πρέπει το κομμάτι που αφορά τη δεξαμενή, το οικονομικό κομμάτι που αφορά μόνο τη δεξαμενή, να επιστραφεί από εκεί όπου πήγαν τα χρήματα. Ένα από τα θέματα τώρα που ξεχώρισε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κομωτινής ήταν η συζήτηση σχετικά με τα αιτήματα της Επιτροπής Εργαζομένων Προγραμμάτων Κοινοφελούς Χαρακτήρα, όπως επίσης και όσων εργάζονται στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Το θέμα εντός ημερήσιας διάταξης που ξεχώρισε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής ήταν η συζήτηση σχετικά με τα αιτήματα της Επιτροπής Εργαζομένων Προγραμμάτων Κοινοφελούς Χαρακτήρα και με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Σήμερα αυτό που κάναμε και δέχτηκε ο Δήμαρχος Παμψηφή και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ότι πήραμε μία νίκη που ελπίζουμε αυτή η νίκη για εμάς και για τα υπόλοιπα πεντάμινα από τη στιγμή που αποφασίσαν να προτείνουμε το αίτημά μας στην ΚΕΔΕ για να πάρουμε μια ισχυρή εντολή και να μπορέσουμε να δώσουμε την παράταση αυτή που δικαιούμαστε. Νομίζω, πρέπει να την πάρουμε αυτή την παράταση, διότι είμαστε υπάλληλοι στους 5 μήνες. Η απόδοσή μας έχει φτάσει πλέον σαν ένας μόνιμος υπάλληλος και μπορούμε να προσφέρουμε παραπάνω και περιττέρω στον φορέα μας. Ένα πράγμα το οποίο δεν έχει υποθεί καθόλου είναι ότι πριν λίγες μέρες πήραμε μία νίκη. Δικαιούμαστε πλέον όλοι οι πενταμηνίτες άδεια. Πλέον μας κοιτάνε ισότιμα από το θέμα άδειας. Πλέον πρέπει να αρχίσουν να μας κοιτάνε ισότιμα και στα άλλα πράγματα. Ό,τι δικαιούται ένας μόνιμος υπάλληλος, να το δικαιούμαστε κι εμείς. Ένας με 8 μήνες σύμβαση, να μπορούμε κι εμείς το ίδιο. Και αν μπορούμε παράταση, ανανέωση, να μπορούμε κι εμείς το ίδιο. Ή μισθολογικά, ό,τι λέει η συλλογική σύμβαση. Αυτά ζητάμε, ισότητα. Καταρχήν για το βοήθεια στο σπίτι, βασιζόμαστε στις υποσχέσεις της Υπουργού, της αρμόδιας Υπουργού, ότι θα λειτουργήσει και το 2016 το πρόγραμμα με εθνικούς πόρους. Είναι ένα πρόγραμμα που δεν είναι μόνο για τους εργαζόμενους. Αφορά εκατοντάδες ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά τους και τη συνδρομή τους και έχει αποδειχθεί η χρησιμότητα του προγράμματος αυτού. Για τα πεντάμινα, σε εμάς, ειδικά στο Δήμο Κομωτινής, με την υποστελέχωση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, η παρουσία τους μας είναι πολύ χρήσιμη.
Και μάλιστα όσο πέρασαν οι μήνες και έχουν εκπαιδευτεί και μπορούν να παρέχουν ακόμα καλύτερες υπηρεσίες, μπορώ να πω ότι σε αρκετούς τομείς είναι και απαραίτητη. Από εκεί πέρα το πρόγραμμα δεν είναι του Δήμου, δεν είναι των Δήμων καν όλης της Ελλάδας, είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΕΔ. Αυτό το οποίο πρότεινα και εγώ στους εργαζόμενους είναι σε μια κοινή διεκδίκηση η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και το συντονιστικό του όργανο στην Αθήνα να δουν τους αρμόδιους υπουργούς. Την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, έχουμε συνεδρίαση της ΚΕΔΕ και την Τρίτη έχουμε Γενική Συνέλευση. Είμαι σίγουρος ότι η ΚΕΔΕ θα τους συμπαρασταθεί. Να δουν τους αρμόδιους υπουργούς, μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος το πρόγραμμα αυτό να παραταθεί. Τις απόψεις εξέφρασαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων Εμείς η Πόλη και η Πολιτική Ανατροπή, Φελίνα Καζάκου και Ελένη Λαυτσή. Σαφέστατα, εμείς εκτιμάμε το έργο των συμπολιτών μας αυτών και των εργαζομένων. Πιστεύουμε ότι η παρουσία τους στο Δήμο είναι ουσιαστική και αποτελεσματική. Και φυσικά κρίνουμε σκόπιμο να στηρίξουμε αυτή την προσπάθειά τους για την οποιαδήποτε παράταση. Εκείνο όμως που ήθελα να τονίσω εξ αρχής είναι ότι η πρόθεσή μας δεν είναι να δημιουργούμε προσδοκίες, προκειμένου μία τέτοια απόφαση δεν έχει να κάνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή απόφαση του Δημάρχου, αλλά γενικώς της κυβέρνησης και των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή είναι ένα συνολικό θέμα που απασχολεί, πιστεύω, όλους τους εργαζομένους των Πενταμήνων, σε όλους τους Δήμους και όχι μόνο σε όλη τη χώρα. Εμείς πάντως στηρίζουμε την πρότασή τους. Εξουσιοδοτήσαμε τον κύριο Δήμαρχο να μεταφέρει το αίτημά τους στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ και ευελπιστούμε φυσικά για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, γιατί είναι ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη αυτήν την εργασιακή σχέση. Εμείς το εκλάβαμε όντως σαν κραυγή αγωνίας, γιατί αναγνωρίζουμε ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια συνεχή προσφορά κάτω από πολύ απαιτητικές συνθήκες και με πολύ μικρές αμοιβές όσον αφορά την παροχή, την παρεχόμενη εργασία. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν αγωνία για το τι μέλη γενέστε μετά τις 31 Δεκάτου του 2015 που λήγουν οι συμβάσεις τους, γιατί λαμβάνουμε υπόψη και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και την αυξανόμενη ενεργία, που ουσιαστικά οδηγεί κάποιους ανθρώπους που είναι στην πιο νέα, στην πιο παραγωγική τους, στην πιο δημιουργική τους ηλικία, στην απελπισία. Συμπάσχουμε και πραγματικά θεωρούμε ότι πρέπει να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο αίτημα των εργαζομένων. Βέβαια, μια παράταση δεν λύνει το πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργηθούν και να διεκδικηθούν από το Δήμο σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ η προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας, ώστε να δημιουργεί μια ασφάλεια και μια σταθερότητα στους εργαζόμενους, γιατί έτσι μπορούν να αποδώσουν τα μέγιστα. Και αυτό θα είναι βέβαια και επωφελία, όχι μόνο δική τους, και επωφελία του Δήμου Κομωτινής και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα. Σε κάθε περίπτωση εξουσιοδοτήσαμε τον Δήμαρχο Κομωτινής, ο οποίος θα μεταβεί στην Αθήνα, σε συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, να διεκδικήσει το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων και να προβεί στις νόμιμες και στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε έστω κι αν δεν μπορεί να καταστεί εφικτό να διεκδικηθούν ή να διεκδικηθεί προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας, εν πάση περιπτώσει μία παράταση ώστε να καλυφθούν και τα κενά του Δήμου Κομωτινής, γιατί όντως το προσωπικό του Δήμου Κομωτινής έχει μειωθεί δραματικά και είναι και το θέμα επιβίωσης πλέον του Δήμου, το αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της νέας χρονιάς. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα είναι υποφιλία όλης της τοπικής κοινωνίας. Και από τον Δήμο Κομωτινής να περάσουμε τώρα στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά, όπου εκεί έγινε συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2015. Κατά πλειοψηφία πέρασε χθες βράδυ ο προϋπολογισμός του 2016 στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Πρόκειται για ένα προϋπολογισμό 8 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και ρεαλιστικός. Η συνεδρίαση στιγματίστηκε από την αποχώρηση ενός Δημοτικού Συμβούλου της Συμβόλητευσης. Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Χριστοδούλου, ο οποίος εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του και αποχώρησε από τη συνεδρίαση του σώματος. Ο κ. Χριστοδούλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας, καθώς όπως ανέφερε στην τοποθέτησή του, δεν ζητήθηκε η συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων στην κατάρτιση της κορυφαίας συνεδρίασης του σώματος. Μιλώντας στην Ελένη Μωραΐτη, ο κ. Χριστοδούλου δήλωσε πως αρνείται να παίξει το ρόλο της μαριονέτας. Ναι, ψηφίσαμε χθες. Ήταν η κορυφαία συνεδρίαση του χρόνου. Mm-hmm. Όπως κάθε χρόνο, φυσικά, όταν ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό. Και ναι, αποχώρησα από το. Για ποιο λόγο, κύριε Χριστοδούλου, νιώσατε την ανάγκη να αποχωρήσετε? Κοιτάξτε, κύριε Μωραΐτη, όταν συντάσσεται ένας προϋπολογισμός, εγώ με το δικό μου το μυαλό, ίσως να αντιλαμβάνομαι και λάθος τα πράγματα στην αυτοδιοίκηση, πιστεύω ότι πρέπει να έχουν γνώμη και άποψη
όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι τουλάχιστον να γίνεται μία συζήτηση, μία-δύο συζητήσεις πριν, πριν συνταχθεί ο προπολογισμός. Να πούμε καθένα τη γνώμη του. Ωραία. Να εξηγηθούν κάποια πράγματα και όχι στο προσυμβούλιο μία μέρα πριν το συμβούλιο. Εσείς πραγματοποιήθηκε προσυμβούλιο και ενημερωθήκατε. Όχι, την Κυριακή δεν πήγα. Κρατώντας την ίδια στάση, γιατί είχε ήδη εκτυπωθεί. Είχε ήδη μοιραστεί σε όλους. Οπότε εκεί τι άλλαγες να μπορούν. Άρα θεωρήσατε ότι δεν είχατε λόγο ύπαρξης στο Προσυμβούλιο, καθώς είχε προαποφασιστεί κάτι. Ναι, συντάχθηκε ο προϋπολογισμός με τους αντιδημάρχους, τους αρμόδιους αντιδημάρχους, με την υπηρεσία. Και εμείς εκεί, να το πω λίγο έτσι άκομψα, γιατί έτσι ξέρω να μιλάω. Πάμε εκεί σαν μαριονέτες να σηκώσουμε το χέρι μας ή όχι, σαν καλά μαθητούδια, ναι, να ψηφίσουμε ναι ή όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν πρέπει να είναι έτσι. Ίσως όμως να αντιλαμβάνομαι λάθος τα πράγματα. Ήσασταν ο μόνος που αποχωρήσατε, κύριε Χριστοδούλου. Ναι. Ο μόνος. Εάν είχατε τη δυνατότητα να το συζητήσετε αυτό, να συζητήσετε στον προϋπολογισμό και να πείτε την άποψή σας, θα υπήρχε εισήγηση από μέρους σας για κάτι διαφορετικό. Το θέμα μου δεν ήταν αν ήταν σωστός ο προϋπολογισμός. Εάν υπήρχε πρόβλημα στην πλειοψηφία, θα καθόμουν να το ψηφίσω. Για να περάσει, γιατί ήταν σε γενικές γραμμές ένας καλός προϋπολογισμός. Όμως σίγουρα μπορούσαμε να πούμε κάποιες απόψεις εμείς, να ενισχύσουμε ένα κωδικό, να μειώσουμε ένα κωδικό και να πάμε αλλού κάποια χρήματα. Άρα είχατε να προτείνετε κάτι διαφορετικό από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν εξηγήθηκε τίποτα, έτσι. Μιλώντας για τον προϋπολογισμό του 2016, ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά Δημήτρης Νότας δήλωσε πως σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία είναι δύσκολο να καταρτιστεί ένας ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Ωστόσο, η Δημοτική Αρχή τα κατάφερε και έφερε σε πέρα στη διαδικασία. Καταθέσαμε σήμερα τον προϋπολογισμό του 2016. Πραγματικά σε αυτή την οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται όλη η ελληνική κοινωνία, είναι πολύ δύσκολο να κατατεθεί ένας προϋπολογισμός ο οποίος θα είναι ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος. Εμείς, παρά την μεγάλη τρύπα που υπάρχουν στα έσοδα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά για την χρονική περίοδο του 2015 και είναι περίπου στις 700.000 ευρώ, με δικούς μας πόρους κατορθώθηκε και έγινε δυνατό σήμερα να ψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα, τον προϋπολογισμό του 2016, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και ρεαλιστικός και έχει κονδύλια για να καλύψει με δικούς μας πόρους και το τεχνικό πρόγραμμα, την ολοκλήρωση του τεχνικού προγράμματος του 2015 και το τεχνικό πρόγραμμα του 2016. Βρέθηκε ένα ισοδύναμο μέτρα, έτσι. Ακριβώς, κάπως έτσι, και αυτό έχει να κάνει κυρίως από το σημάζεμα που υπήρξε όλη αυτή τη χρονική περίοδο, τους 14 μήνες που είμαστε διοίκηση του Δήμου, στις δαπάνες, στις λειτουργικές δαπάνες. Από χρήματα που εξοικονομήσαμε από τις λειτουργικές δαπάνες έγινε εφικτό, παρά την υστέρηση που έχουμε από την υποχρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, να επαναλάβω για μία ακόμη φορά, από θεσμοθετημένους και νομοθετημένους πόρους από τους ΚΑΠ δηλαδή και από τη ΣΑΤΑ, και παρά την υστέρηση που είχαμε στο 2015, ήμασταν σε θέση σήμερα να καταθέσουμε ένα προϋπολογισμό για το 2016, ο οποίος προβλέπει να πληρωθούν όλες οι δαπάνες του, όλοι οι κωδικοί που έχει μέσα του, και φυσικά να πληρωθεί το τεχνικό πρόγραμμα, η ολοκλήρωση του τεχνικού προγράμματος του 2015 και το τεχνικό πρόγραμμα του 2016. Από την δική του πλευρά, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Βίρον Μπάλτσιος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξέφρασε τις ενστάσεις του, τονίζοντας πως η παράταξή του ψήφισε μόνο τις εναλλαστικές δαπάνες για τη λειτουργία του Δήμου και καταψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα και τον κωδικό που αφορούσε την αποκομιδή των απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Τριμώνα με 85.000 ευρώ δαπάνη. Σήμερα ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Σε ό,τι μας αφορά, εμείς ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο σκέλος των δαπανών και των λειτουργικών δαπανών που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου. Δεν ψηφίσαμε όμως εκείνους τους κωδικούς που αφορούσαν στο τεχνικό πρόγραμμα, δεδομένου ότι για το τεχνικό πρόγραμμα, όταν συζητήθηκε, κατέθεσα προσωπικά έγγραφη πρόταση τεχνικού προγράμματος, είπε ήταν διαφορετική σε σχέση με αυτή τη Δημοτική Αρχή. Οπότε, συνεπής σε αυτό που είχαμε κάνει τότε, το σκέλος αυτό δεν το ψηφίσαμε. Επίσης, δεν ψηφίσαμε και εκείνο τον κωδικό που αφορά στην αποκομιδή των απορριμμάτων από ιδιώτη στην Δημοτική Ενότητα Στριμώνα ύψους 85.000 ευρώ, δεδομένου ότι και για το θέμα αυτό έχουμε σοβαρότατες αντιρρήσεις και μάλιστα οι αντιρρήσεις που έχουν πολύ, πολύ μεγάλα αερίσματα
και αυτά ξεκαθαρίστηκαν την ημέρα εκείνη και είμαστε σε αναμονή να γραφτεί η απόφαση εκείνη και να δούμε αν θα πάρει έγκριση νομιμότητας, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί σοβαρό. Κατά τα άλλα, η διαδικασία κύλησε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, θα έλεγα. Βέβαια, το γεγονός ότι ζούμε σε μια περίοδο όπου υπάρχει μεγάλη οικονομική ασφυξία, αυτό προφανώς επηρεάζει και τις οικονομικές δαπάνες του Δήμου Ιμών Παπά. Ωστόσο, επειδή ο τρόπος με τον οποίο γίνεται πλέον η διαχείριση των προϋπολογισμών και πώς αυτοί παρακολουθούνται από το παρατηρητήριο, δεν επιτρέπει ούτε παρεκκλήσεις, ούτε κανείς να κατεβάζει οι προϋπολογισμούς που δεν είναι πραγματικοί, παρά μόνο οι προϋπολογισμοί πλέον ανταποκρίνονται στα πράγματα. Ο προϋπολογισμός τίνει να γίνει μια τυπική διαδικασία σε όλους τους Δήμους αλλά και στον Δήμο Μανώλη Παπά εξαιτίας των περικοπών από την κεντρική εξουσία, είπε μεταξύ άλλων από τη δική του πλευρά ο επικεφαλής Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης Δαβίδ Σωτηρόπουλος. Δυστυχώς ο προϋπολογισμός από μια κορυφαία μέρα σε κάθε δημοτικό συμβούλιο που είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου τίνει να γίνει μια τυπική διαδικασία. Ένα είναι λόγω των, όπως ξέρουμε όλοι, από τα οικονομικά ζητήματα της χώρας, συνέχεια περικοπές. Από εκεί πέρα είναι όμως και μια πολιτική φιλοσοφία της σημερινής Δημοτικής Αρχής να μιλά συνέχεια για σημάζεμα οικονομικό και το πόσο καλά τα πάει όσο αφορά τα οικονομικά και το νοικοκυριό του Δήμου. Αυτό το αναγνωρίζουμε και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Από εκεί και πέρα όμως, σε ένα Δήμο δεν φτάνει μόνο αυτό. Ένας Δήμος έχει συνέχεια. Ο Δήμος Εμμανουέλ Παπά, από τότε που προσαρτήθηκε με τη συνένωση του Δήμου Στριμώνα, έχει μια μεγάλη προκοπή και μια μεγάλη πρόοδο. Την οποία, ναι, μεν συνεχίζει να την έχει όσο αφορά στους αριθμούς και στα οικονομικά, όμως όσο αφορά τα τεχνικά και όσο αφορά την προοπτική, τις μελέτες και το αύριο αυτού του Δήμου, δυστυχώς τα πράγματα είναι λίγο δυσίωνα. Έτσι, αυτό εμείς τονίζουμε, γι' αυτό και είπα κιόλας μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, το σημαντικότερο ήταν το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που ήταν το τεχνικό πρόγραμμα. Εκεί που κάθε δημότης και κάθε πολίτης ακούει με απλά λόγια τι θα γίνει στο χωριό του. Όταν έχουμε τεχνικό πρόγραμμα που σε οικισμούς 2.000 κατοίκων έχουμε τεχνικά προγράμματα των 20.000 ευρώ και των 15, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι ότι καλύτερο. Άρα πρέπει να διαλέξουμε πολιτική φιλοσοφία. Ή θα πορευτούμε και θα πενευόμαστε για τον οικονομικό νοικοκύρεμα, αλλά θα λέμε ότι από εκεί και πέρα ό,τι μπορούμε κάνουμε ο Θεός μαζί μας, ή αλλιώς θα πρέπει να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Είναι ένας προϋπολογισμός ίδιος με όλους τους προηγούμενους. Δεν καλύπτει τις ανάγκες των δημοτών, υπογράμμισε στην δήλωσή του ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Στέργιος Νικητόπουλος. Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό, διότι είναι ένας προϋπολογισμός που ακολουθεί όλους τους προηγούμενους. Δηλαδή, είναι ένας συρρυκνωμένος προϋπολογισμός που δεν μπορεί να καλύψει στο ελάχιστο τις ανάγκες των πολιτών. Διαφωνήσαμε ειδικότερα στο κομμάτι του τεχνικού προγράμματος, όπου στην ουσία αφαιρείται το τεχνικό πρόγραμμα από τα έργα τα οποία έχουν ανάγκη τα χωριά ή ακόμα καλύτερα και τα συνολικότερα μεγάλα έργα που χρειάζεται περιοχή, όπως είναι της αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως είναι αγροτικής ανάπτυξης και όλα όσα σχετίζονται με την οικονομική και ζωή και την ασφάλεια των πολιτών. Ένα από τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης που απασχόλησαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αφορούσε στα αδέσποτα ζώα. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η πόλη της Κομοτηνής, αλλά καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες ούτως ώστε το μοναδικό δημοτικό κοινοκομείο σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε συνεργασία με τη Φιλοζωική Εταιρεία Κομοτηνής, με τον Σύλλογο του συγκεκριμένου και το Δήμο, να εφαρμόσει πλήρως την νομοθεσία σε σχέση με τα αδέσποτα. Ο Δήμος Κομοτηνής εφαρμόζει πλήρως την νομοθεσία σε σχέση με τα αδέσποτα. Ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η πόλη. Γίνονται πολλές προσπάθειες τόσο από το μοναδικό δημοτικό κοινοκομείο σε όλη την περιφέρεια που βρίσκεται στην Κομοτηνή, ενώ ήδη ιδρύεται και ένα στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και με τη Φιλοζωική Κομοτηνής. Είναι το αγαπημένο θέμα αρκετών. Και βέβαια, πέρα από το αγαπημένο θέμα αρκετών, είναι και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η πόλη. Έτσι. Άσχετα αν κάποιοι αγαπάνε ή δεν αγαπάνε τα σκυλιά, άσχετα αν κάποιοι τα φοβούνται, τα φοβούνται μια πραγματικότητα, όπως είναι και στις περισσότερες πόλεις της πατρίδας μας. Αυτό που λέω για άλλη μια φορά είναι ότι εμείς είμαστε ο μοναδικός Δήμος στην περιφέρεια που έχει κοινοκομείο, δημοτικό. Τώρα φτιάχνει και η Αλεξανδρούπολη, από ό,τι έχω μάθει. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος που εφαρμόζει πλήρως την νομοθεσία σε σχέση με τα δέσποτα.
Έχουμε μια πολύ δραστήρια ζωοφιλική, η οποία και αυτή κάνει τη δουλειά της σε ό,τι αφορά τον περιορισμό. Το τονίζω αυτό γιατί πολλές φορές έχετε κατηγορία η ζωοφιλική ότι αυξάνει τον αριθμό των δεσπότων. Δεν είναι έτσι. Συμβάλλει και αυτή στον περιορισμό με τον τρόπο της. Λοιπόν, η πραγματικότητα όμως είναι πραγματικότητα έξω. Ο νόμος δεν μας δίνει δυνατότητα να πανεύουμε με άλλους τρόπους και δεν υπονοώ τίποτα βάρβαρο. Αλλά οπωσδήποτε θέλει έναν εξυγχρονισμό ο νόμος για τα δέσποτα. Ο νόμος λέει υποχρεωτικά ο Δήμος πρέπει να λειτουργεί κοινοκομείο, πρέπει να συλλαμβάνει το αδέσποτο, να το στηρώνει, να το εμβολιάζει και να το ξαναφύνει έξω. Εάν το κρατήσουμε μέσα χωρίς να έχει αποδειχτεί ότι είναι επικίνδυνο, δηλαδή χωρίς να έχει δαγκάσει κάποιον, είμαστε παράνομοι. Είμαστε παράνομοι. Παρόλα αυτά, εξαντλούμε την νομιμότητα, εξαντλούμε τα όρια του νόμου και σε ένα κοινοκομείο που έπρεπε να έχει 80 αδέσποτα, έχουμε 280. Εξαντλώντας τα περιθώρια που μας δίνει ο νόμος. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε 1280, διότι εκεί θα παρανομήσουμε, να το πω αλλιώς. Παρόλα αυτά, και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και αρκετοί Δήμοι κατά μόνας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Κομωτινής, έχουν ζητήσει, ζητούμε σταθερά εδώ και 3-4 χρόνια από όλους τους υπουργούς τους αρμόδιους να εξυγχρονιστεί η σχετική νομοθεσία για τα δέσποτα, για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Επομένως, οι συνδημότες μας, οι οποίοι δικαιολογημένα στρέφονται κατά προς τον Δήμο, δεν είναι πάντα κατά, προς τον Δήμο και τον Δήμαρχο, προκειμένου να λύσει το πρόβλημά τους, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν νομοθετούν ούτε οι δήμαρχοι ούτε τα δημοτικά συμβούλια. Νομοθετούν οι κυβερνήσεις και οι βουλευτές και θα πρέπει κάποια στιγμή, το ξαναλέω για τέταρτη φορά, να πιέσουμε όλοι μας στην κατεύθυνση να αλλάξει σχετική νομοθεσία. Όσο η νομοθεσία είναι αυτή, λυπάμαι που το λέω, αλλά τα δέσποτα θα αυξάνουν, δεν θα μειώνουν. Τη δική της άποψη εξέφρασε η επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Πολιτική Ανατροπή, Ελένη Λαφτσή. Δεν θα περίμενα σε καμία περίπτωση ότι εν έτη 2015 πραγματικά αυτή η κοινωνία θα ήταν τόσο φοβική όσον αφορά τη συμβίωσή μας με τα δέσποτα ζώα και κυρίως για τα σκυλιά αναφερόμαστε. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν θέλω να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Αλλά όπως είπα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το πρόβλημα το αντιμετωπίζει κάθε κοινωνία ανάλογα και με την παιδεία που έχει. Κάποια υστερία δεν δικαιολογείται σε αυτή την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Νομίζω ότι το κλειδί είναι στο να μάθουμε να συμβιώνουμε. Δεν φταίνε βέβαια οι πολίτες που δεν έχουν μάθει. Υπάρχει ένα έλλειμμα παιδείας και σε αυτό ευθύνεται και ο Δήμος Κομωτινής, γιατί δεν έχει πάρει τόσα χρόνια, δεκαετίες αυτό το πρόβλημα και δεν έχει πάρει τα απαραίτητα μέτρα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα έλλειμμα και στην νομοθεσία, σαφώς υπόθηκε αυτό, αλλά δεν είναι νομίζω αυτό το κυρίαρχο. Δηλαδή το να τα κλείσουμε σε έναν περιορισμένο χώρο θα ωφελήσει σε κανέναν. Δεν μιλάμε για φυλακές. Δηλαδή, όταν υπάρχουν προβλήματα στην πόλη, τα αντιμετωπίζει με την καταστολή. Νομίζω πρέπει να βρεις πιο δημιουργικές λύσεις, πιο αποτελεσματικές λύσεις, ώστε και οι πολίτες να μάθουν να συμβιώνουν, αλλά και να υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα, εν πάση περιπτώσει, σε ακραίες περιπτώσεις επίθεσης, που νομίζω ότι είναι μεμονωμένες. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο διωγγωμένο το πρόβλημα όσο θέλουν να το παρουσιάσουν. Απλά εδώ βγαίνουν στην επιφάνεια οι φοβίες που έχει προσωπικά για το πώς αντιμετωπίζει ο καθένας το ζήτημα αυτό. Περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σχολιάσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, τον κύριο Γιώργο Κυμπαρίδη, ένα γεγονός το οποίο θλίβει τον κόσμο, τον δικηγορικό κόσμο της περιοχής μας, αλλά και όχι μόνο της Ροδόπης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Μιλούμε για την απώλεια του τέος πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, του κυρίου Πέτρου Ματκίδη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή. Να καλησπέρισουμε λοιπόν τον πρόεδρο, τον κύριο Κυμπαρίδη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, κυρία Θεολόγη. Και θα ήθελα έτσι ένα μικρό σχόλιο για έναν άνθρωπο που και υπηρέτησε τον Δικηγορικό Σύλλογο και μέσα από την δική του προεδρία είδαμε επίσης επί της προεδρίας του ορισμένα σημεία τα οποία εσείς θα αναφέρετε ειδικότερα. Ναι, με πολύ μεγάλη θλίψη δεχτήκαμε την είδηση του θανάτου του πολύ αγαπημένου πρόεδρου μας, πρώην πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, του κ. Ματσκίδη. Ένας άνθρωπος εξαιρετικός, ένας bon vivant, ο οποίος έκανε πολύ πολύ αισθητή την παρουσία του στο Πανελλήνιο, όταν για το πρώτο χρονικό διάστημα της άσκησης της θητείας του βρισκόμασταν εν μέσω αποχών και αναταράξεων τότε, μιλώ για το έτος 92-93, με πολύ μεγάλη μαχητικότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριζε το δίκαιο και δεν τολμούσε κανείς, θα έλεγα, να του το πάρει το δίκαιο αυτό. Ήταν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, εκλεγμένος
των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Εγώ προσωπικά το θυμάμαι με πολύ μεγάλο θαυμασμό, μια και δεν δίστασε η προσωπική μου εμπειρία, η πρώτη μου εμπειρία, όταν μετήχα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν όταν για πρώτη φορά στην πρώτη μου θητεία μου ανέθεσε την αποστολή να εκπροσωπήσω τον σύλλογό μας σε μια Ολομέλεια η οποία θα γινόταν στη Σπάρτη, με προγενέστερη όμως επίσκεψή μου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όταν τότε είχε πρωτοαναλάβει καθήκοντα ο κύριος Πετσάλνικος. Η τόλμη του ήταν αυτή που έδωσε στο νεότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τότε, του Διοικητικού Συλλόγου Ροδόπης, τη δυνατότητα να μπορέσει να ανοίξει στον ορίζοντά του αυτό που πραγματικά αποτελούσε συνδικαλιστικό κίνημα των δικηγόρων, που ήταν η Ολομέλεια, μέσα από μια εμπειρία, θα έλεγα, βαθύτατα ωφέλιμη για μένα προσωπικά και με βάση και τις δικές του απόψεις, αυτό που πραγματικά ήθελε ο Πέτρος Ματσκίδης ήταν να βοηθήσει τους νέους. Και οι προσπάθειές του καθ' όλη τη διάρκεια της πολύ πετυχημένης θητείας του, μια και ήταν πρόεδρος του δικηγορικού μας συλλόγου για τρεις συνεχόμενες θητείες, ήταν το βασικό του στίγμα, ότι ήταν ευπρόσιτος, ότι ήταν ένας άνθρωπος γλυκύτατος, με μια βροντερή φωνή, η οποία πραγματικά υπούσε σε όλο το δικαστικό μέγαρο, σε όλο το παλιό δικαστικό μέγαρο, και το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μετήχε για πρώτη φορά όταν αποφασίστηκε η τροποποίηση του κώδικα δικηγόρων σε αντίστοιχη επιτροπή που είχε οριστεί τότε ως μέλος, με πολλή δουλειά για τη διαμόρφωση νέων διατάξεων, και μάλιστα αυτό το έργο, αυτή την εργασία του, την είχε διανύμει τότε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την κρατώ μέχρι σήμερα. Τι να πρωτοποιήσει για τον Πέτρο Ματσκίδη, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος πολυπράγμων, άνθρωπος πολύ καλλιεργημένος, που δεν αναζητούσε μόνο τα συνδικαλιστικά και τα συντεχνιακά, σε εισαγωγικά, η λέξη των δικηγόρων, αλλά είχε βαθύτερες αναζητήσεις και στην τέχνη, αλλά και στην κοινωνία, και η συμμετοχή του μάλιστα στο Δήμο Κομοτηνής ήταν αυτή η οποία τον χαρακτήριζε για το ενδιαφέρον που έδειχνε σε όλο τον κόσμο. Θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη λύπη μου και τα συλληπιτήριά μου στην εξαιρετική οικογένειά του, την οποία τη γνωρίζω προσωπικά, στα άξια παιδιά του, και να πω ότι η μνήμη του είναι αυτή η οποία πραγματικά θα τον κάνει να βρίσκεται πάντοτε κοντά μας, πάντοτε κοντά στην οικογένεια, μια και οι άνθρωποι δεν σβήνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Σωστά, πολύ σωστά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Σας ευχαριστώ καλά. Και εγώ. Καλό σας βράδυ. Επίσης. 13 χρόνια συμπληρώθηκαν από την ίδρυση του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής Βυζαντινού Φρουρίου. Τα γενέθλια πραγματοποιήθηκαν χθες στον φιλόξενο χώρο της Λέσχης Κομοτηναίων. Στην διάρκεια της εκδήλωσης μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων του Κεντρίου, κ. Καρακοστίβης, για τα ωφέλη του μελιού. Τα 13 χρόνια από την ίδρυσή του γιόρτασε στη Λέσχη Κομοτηναίων ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περιοχής Βυζαντινού Φρουρίου. Στη διάρκεια της εκδήλωσης μίλησε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων και Κεντρίου, κ. Καρακοστίδης, για τα ωφέλη του μελιού. Μαζευτήκαμε εδώ για να γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας. Κλείνουμε 13 χρόνια από την ίδρυσή του. Γιορτάζουμε κάθε χρόνο, έχουμε φίλους, μέλη του συλλόγου και βεβαίως παράλληλα έχουμε και ομιλητή, τον πρόεδρο Μελισσοκόμων του συλλόγου Κεντρί, τον κύριο Καρακοστίδη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα ωφέλη του μελιού, για την παραγωγή του, και όλα αυτά γίνονται με σκοπό να στηρίξουμε τον τόπο μας που παράγει άριστα προϊόντα. Από εδώ και πέρα έχουμε μία εκδρομή να πάμε μέσα στον Δεκέμβρη στην Κεσάνη. Ιανουάριο κόβουμε πίτα, 2 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε όπως κάθε χρόνο την Υπαπαντή. Μάρτιο έχουμε τα χελιδονίσματα, αυτά είναι τα δρόμενα του συλλόγου, τα καθιερωμένα. Και από εκεί και πέρα ενδιαμέσως κάποια άλλη ομιλία, πάλι εκδρομή, μια συγκέντρωση. Εγώ ανέλαβα στο Σύλλογο από το 2009. Τα χελιδονίσματα γίνανε από την αρχή της ιδρύσεως του Συλλόγου, όπως και η Παπαντή.
Είναι ένας σύλλογος που στηρίζει το πολιτισμό, οφείλει να το κάνει, όπως εδώ το τείχος στο Βυζαντινό Φρούριο που πέρσι κάναμε την ξενάγηση και τώρα τελειώνοντας το τείχος την Άνοιξη είναι μέσα στο πρόγραμμά μας πάλι να καλέσουμε φίλους και μέλη κομωτινέους και όποιοι ενδιαφέρονται να μας ξεναγήσουν και ο αρχαιολόγος και ο αρχιτέκτορ, ο κύριος Δημιζαδάκης μας έχει ξαναξεναγήσει και ο κύριος Εφρεμίδης που είναι ο αρχιτέκτονας του έργου. Ό,τι προάγει τον πολιτισμό στα δικά μας πλαίσια εννοείται, προσπαθούμε και τα στηρίζουμε, θέλουμε μόνο την παρουσία του κόσμου. Εκλογές πραγματοποιήθηκαν στην Ένωση των Εστιατόρων στις Σέρες. Εκλογοπολογιστική συνέλευση πραγματοποίησε χθες βράδυ η Ένωση Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων του Νομού Σερών η Αγία Βαρβάρα με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εκλογές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τετάρτη από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στον πρώτο όροφο του Μιλητηριακού Μεγάρου. Σήμερα έγινε η εκλογοπολογιστική συγγενική συνέλευση για τις εκλογές που έχουμε την Τετάρτη. Πέρασαν τα θέματα μας όλα ομόφωνα. Πάμε κανονικά την Τετάρτη στις εκλογές από τις 11 η ώρα μέχρι τις 4 η ώρα το μεσημέρι στο κτίριο του Επιμελητηρίου στον πρώτο όροφο. Το Επιμελητηρίο θα γίνουν εκλογές. Θα μπορούν οι συνάδελφοι να έρχονται να ψηφίζουν εκεί πέρα οικονομικά και μη οικονομικά τακτοποιημένοι. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και θα τους περιμένουμε για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων, Σωτήρης Κοτσαμπάς, οι συνάδελφοί τους θα πρέπει να δώσουν όλο το παρόν να μην υπάρξει αποχή με στόχο τη διεκδίκηση των αιτημάτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Πρέπει να δώσουν το παρόν, δεν πρέπει να έχουν αποχή εκείνη την ημέρα. Πρέπει να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή για να δώσουμε ένα μεγάλο και βροντερό παρόν ότι το Σωματείο Εστιατόρων είναι αυτό το δυνατό σωματείο που κάθε φορά τρέχει για τα προβλήματα των συναδέλφων και άλλωστε με την ψήφο οι συνάδελφοι που θα έρθουν θα δώσουν και αυτή τη βαρύτητά τους για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να μπορεί να τρέχει και να επιλύει τα προβλήματα. Παράλληλα, τη χθεσινή συνεδρίαση απασχόλησαν τα οικονομικά αλλά και οι δράσεις της Ένωσης. Τα οικονομικά είναι όλα τακτοποιημένα από την Ελεγκτική Επιτροπή, οι δράσεις το 2015 που μιλήσαμε και αυτά γενικά. Και πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο τις δηλώσεις του κυρίου Βαρούβη για τους εμβολιασμούς των βοηδών για την οζώδη δερματίτιδα. Με εντατικούς ρυθμούς και τη συνδρομή των κτηνιάτρων συνεχίζονται οι εμβολιασμοί των βοηδών για την αντιμετώπιση της οζώδης δερματίτιδας. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής κ. Βαρούδης δήλωσε πως βρισκόμαστε σε καλό δρόμο καθώς υπάρχει πληρότητα σε εμβόλια τα οποία προμηθευόμαστε από την Αφρική. Όντως έχω να αναφέρω ότι ο εμβολιασμός ο οποίος ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα συνεχίζεται με ρογωργούς ρυθμούς. Όπως γνωρίζετε ξεκινήσαμε από τον Νότο γιατί προς τα εκεί είναι τα βρασνά, εκεί που είναι η τελευταία επιβεβαιωμένη εστία για την περιοχή που μας ενδιαφέρει και στην οποία ανήκουμε και εμείς όσον αφορά με την ζώνη την οποία αφορά και έτσι συνεχίζουμε προς τα πάνω, δηλαδή από τον νότο προς βορρά οι παραγωγοί συνεργάζονται εξαιρετικά. Υπάρχουν όλα τα εμβόλια, υπάρχουν οτιδήποτε χρειαζόμαστε και θα κοιτάξουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα να καλύψουμε όλον τον νομό και γι' αυτό φυσικά ζητάμε και τη συνεργασία των όλων των παραγωγών. Πιθανά θα έχετε ακούσει ότι έχουμε 53.000 βοηδοί στο νομό μας, είμαστε στους μεγαλύτερους νομούς, στις 1.250 περίπου εκτροφές. Και όπως επίσης ξέρετε, το νόσημα αυτό αφορά καθαρά τα βοηδή, δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά θέματα γενικότερης φύσεως, που σημαίνει ότι γάλα, κρέας και όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι χτες στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με θέμα την οζώδη δερματίτιδα. Μεταξύ άλλων, στην ημερίδα έδωσε το παρόν και ο Γενικός Διευθυντής της Κτηνιατρικής. Στόχος του Υπουργείου, όπως υπόθηκε και χθες,
στην μεγάλη εκδήλωση η οποία έγινε κάτω στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη και στην οποία παρευρίσκονταν και ο αναπληρωτής υπουργός ο κύριος Μπόλαρης αλλά και ο Γενικός Διευθυντής της Ενεργικής Υπηρεσίας, τώρα είναι της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας με το καινούριο οργανόγραμμα, ο οποίος έλυσε τα περισσότερα προβλήματα τα οποία του τέθηκαν και από τους υπεύθυνους των σφαγιοτεχνικών εγκαταστάσεων και από τους συναδέλφους κτηνιάτρους και από φυσικά τους ίδιους τους συναδέλφους οι οποίοι βιώνουν τα προβλήματα των εμβολιασμών και, και το θέμα της κατά κάποιο τρόπο της παύσης της διακίνησης των βοηδών πλην για τα σφαγεία που επιτρέπεται και εκεί βέβαια θα υπάρξει και κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις για να μπορεί σε πρακτικό επίπεδο να εφαρμοστεί καλύτερα όλοι αυτοί οι περιορισμοί οι οποίοι θα βοηθήσουν έτσι ώστε η αρρώστια να μην περάσει. Ένα επίσης θέλω να πω ότι πέραν ημών εμείς το Κιλκίς και η Θεσσαλονίκη που εμβολιάζουμε αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται για εμβολιασμό και νομή πίσω από μας, η Μαθία κλπ. Ειδικά αυτή την περίοδο τα πράγματα είναι δύσκολα. Η υπηρεσία θα πρέπει να κάνει ό,τι παραπάνω μπορεί. Ήδη από το Υπουργείο έχουν υποσχεθεί τα πάντα και πολύ καλά κάνουν με την έννοια ότι το οικονομικό πρόβλημα το οποίο δημιουργείται με το να σφάζονται ζώα, όπως ξέρετε στον Εύρο σφάχτηκαν 10.000 βοηδοί, δεν είναι και λίγα. Καταστρέφονται οικογένειες, καταστρέφεται επάγγελμα το οποίο το έχουν τόσα χρόνια και επίσης το γεγονός ότι η εγχώρια παραγωγή είναι κάτι το βασικό και το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές πιο λόγο. Με αυτή την είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται και απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή 90 σύν από τον Κώστα Τοκότσου και αμέσως μετά εκείνος μας οδηγεί και στα τελευταία νέα της ημέρας. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.